Για ροές και μόνο, υπάρχουν πολλοί καλοθελητές που μπορούν να χαλάσουν οποιαδήποτε δουλειά πάει να γίνει. Ήρθε προχθές, μου ανακοίνωσε ότι θα ασχοληθεί, ότι μπαίνει ως πρόεδρος του Πανεπιστημίου. Με μένα δίπλα του πάντα, όπως σας είπα, εγώ τον Πανεπιστημίου δεν τον αφήνω. Θέλω να το όποιος και να είναι πρόεδρος, όποια και να είναι η διοίκηση του Πανεπιστημίου δεν τον αφήνω. Είναι μια υπόσχεση προεκλογική και θα την τηρήσω μέχρι τέλους, όποιο και να είναι και το αποτέλεσμα του Πανεπιστημίου. Εγώ θα είμαι δίπλα στον Πανεπιστημίου όπως και να γίνει. Και θα στηρίξω την προσπάθεια που κάνει ο πρόεδρός μας ο καινούργιος. Είναι πολύ σημαντικό να βάζει πλάτη, πάρα πολύ σημαντικό, σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Στόχος της ομάδος είναι φέτος να ανεβούμε πάλι στη β' εθνική κατηγορία. Ήδη είμαστε σε αναζήτηση ποδοσφαιριστών για να ξεκινήσουμε τις μεταγραφές μέχρι να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Και βέβαια θα δούμε και πιο δυναμικά από το Γενάρη, αν χρειαστεί να κάνουμε κάποιες προσθήκες. Εμείς στη συνέχεια, αφού πήγε ο λόγος ο πρόεδρος, πήγε ο λόγος εδώ ο Στάθης και ο κ. Βαγγέλης, θα θέλει να πάρει το λόγο συνεργάτες του, οι οποίοι θα βρίσκονται στην Ελλάδα, γιατί ο πρόεδρος είναι στην Αμερική τον περισσότερο καιρό. Θα είναι και το επιτελείο το οποίο θα ασχοληθεί με όποιο θέμα προκύψει εδώ στην Ελλάδα για την ομάδα μας, για τον Πυρικό μας. Θέλω να σε ευχαριστήσω, πρόεδρε, από την καρδιά μου ειλικρινά. Ήρθες το καλύτερο timing για τον Πυρικό. Είναι μεγάλη βοήθεια που μας δίνεις, μεγάλη ανάσα. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευελπιστώ, εγώ θα είμαι δίπλα σου, η ομάδα μας φέτος να πάει στη Β' Εθνική και να προσπαθήσουμε τον χρόνο για ακόμα πιο ψηλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρουσία σου με γεμίζει με ιδιαίτερη χαρά. Σε ευχαριστώ. Και εγώ είμαι χαρούμενος να είμαι στην πόλη που μένω, στην Κατερίνη. Είναι η μόνη πόλη που θα πήγαινα για να ασχοληθώ με κάτι. Είναι ο Πυρικός. Είναι μια μεγάλη ιστορική ομάδα και είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Θα προσπαθήσω να βοηθήσω όσο μπορώ την ομάδα. Βέβαια, ο στόχος μας είναι να ανεβούμε τον χρόνο και να πάμε όσο πιο ψηλά γίνεται, να πάμε εκεί που πρέπει να είμαστε. Και θα χρειαστεί δουλειά, θα χρειαστεί βοήθεια από όλους και ειδικά από τον κόσμο της Κατερίνης να στηρίξει αυτή την προσπάθεια, γιατί είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά που παίζουν να βλέπουν τον κόσμο δίπλα τους, τους ανεβάζει, παίζουν αλλιώς. Είναι πολύ σημαντικό και για τα παιδιά που παίζουν και για το τεχνικό, ειδικά και για μας που βλέπουμε ότι προσπαθούμε να προσφέρουμε κάτι και στο τέλος είναι κάτι που θα δουλέψει. Οπότε πάλι είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι στην πόλη. Ευχαριστούμε πολύ. Δήμαρχε, ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω να είσαι πάντα μαζί. Θα είμαστε μαζί. Πραγματικά θα είμαστε μαζί. Πρόεδρε, μην ανησυχείς καθόλου. Το λέω και το λέω δημόσια. Βέβαια, τώρα μας καταγράφουν, δεν μπορώ να το πάρω πίσω με τίποτα. Να το γνωρίζεις αυτό. Θα το σου αφήσουμε το. Έτσι, ούτως ή άλλως. Στάθη μου, θα πεις δύο λόγια. Δύο λογάκια, ναι, φυσικά. Γεια σας, θέλω και εγώ να γνωριστώ εδώ πέρα με τον κόσμο της Κατερίνης. Λέγομαι Στάθης Καραντώνης, είμαι φίλος και συνεργάτης του κυρίου Παπαδόπουλου, ορμόμενος κι εγώ εξ Αμερικής. Το σλόγο που πρέπει να κυριαρχήσει από σήμερα είναι ότι μια καινούργια μέρα ανατέλει για το ποδοσφαιρικό κόσμο πιο πολύ της Κατερίνης. Και το δεύτερο προσωπικό του κυρίου Παπαδόπουλου, επιτέλους ήρθα σπίτι μου. Και γιατί λέω επιτέλους, πριν από κάποια χρόνια είχαν γίνει πάλι κάποιες σε προκαταρκτικό στάδιο συζητήσεις εδώ με την ομάδα του Ιβερικού, δεν αποδόθηκαν εκείνες οι κινήσεις, υπήρξαν κάποια εμπόδια και γι' αυτό πιο πολύ θέλω τώρα, με τα δύο λόγια που μου είπε ο κύριος Δήμαρχος, να εξάρω πιο πολύ το ρόλο του Δημάρχου στην όλη προσπάθεια που έγινε για να έρθουμε στην τελική συνεννόηση για την ομάδα του Πιερικού. Και φυσικά μόνο το είδος και το ανάστημα του Δημάρχου τα δηλώνει όλα, δεν χρειάζεται τίποτε περισσότερο. Εμείς προσωπικά του ευχόμαστε καλή επιτυχία. Στις επόμενες εκλογές θα το θεωρούμε σαν το σίγουρο νικητή και το ευχόμαστε ολόψυχα φυσικά όλοι. Και ως προς τα ποδοσφαιρικά, είπαμε, ο στόχος του κύριου Παπαδόπουλου είναι να ενισχυθεί κατά πρώτον η ομάδα όσο μπορεί ως προς το έμψυχο δυναμικό, να οργανωθεί ακόμα λίγο περισσότερο με τα δικά του πιστεύω, με τα δικά του πρότυπα, με τη δικιά του πορεία και ας ευχηθούμε όλοι να πάνε όλα καλά και το τέλος της ποδοσφαιρικής χρονιάς θα μας βρει Super League 2. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα πω πέντε πραγματάκια. Καταρχήν ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη και το διαφορά. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που στο πρόσωπό μου και τον καινούριο τον πρόεδρο και τον Δήμαρχο.
και θα πω για τον κόσμο που αναφέρθηκε ο πρόεδρος. Στο τελευταίο παιχνίδι που έπαιξε η ομάδα μας και ήταν τοπικού χαρακτήρα, είχαμε 2.500-3.000 κόσμο. Αυτό το κόσμο σε παιχνίδι τοπικού χαρακτήρα. Πρέπει μέσα από τις προσπάθειες που θα κάνουμε, και την αγωνιστική και την διοικητική, να τους συντηρήσουμε και να τους αυξήσουμε. Γιατί έχει τη δυναμική ο Πειραιώς να γεμίσει αυτό το γήπεδο. Εννοείται ότι ο κόσμος μας είναι καλλιεργημένος ποδοσφαιρικά και έχει απαιτήσεις, και το αφουγκραζόμαστε τώρα αυτό το διάστημα που είμαστε εκεί στην ομάδα, και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό, τουλάχιστον από την πλευρά μας, να τα ανταπεξέλθουμε και στην τιμή που μας κάνατε και στο ρόλο που πρέπει να παίξουμε για την ομάδα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Πρόεδρε, καλή μας επιτυχία. Καλή αρχή. Καλή αρχή θα κάνω. Καλή αρχή. Θα δώσω κάποια δώρα στον πρόεδρο για τη μεγάλη τιμή που μας κάνει. Βαγγέλη, σε παρακαλώ, Δημήτρη. Να ξεκινήσουμε από το μικρό το ρολόι. Το μικρό, το μικρό. Το μικρό, τη μικρή τη σακούλα, Βαγγέλη. Θα γίνει την έφεση. Ναι, ναι. Και θα νόμιζε την ρόφηση. Όχι, δεν έχει ρόφηση. Πρόεδρε, αυτό είναι κάτι πολύ έτσι ιδιαίτερο, ένα πολύ ιδιαίτερο δώρο. Βγήκαν πολύ λίγα, ας το πούμε, αντίγραφα αυτού του αντικειμένου. Το στενό με πολύ αγάπη, το έχουν πάρει μόνο προσωπικότητες, δηλαδή από την πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πατριάρχη μας και τα λοιπά. Θέλω να το ανοίξεις με πολύ αγάπη. Είναι ένα ρολόι, το οποίο μέσα γράφει Κατερίνη. Εγώ θεωρώ ότι είσαι πλέον και επίτιμος δημότης του Δήμου της Κατερίνης, από τη στιγμή που αναλαμβάνεις την ομάδα μας, την αγάπη μας. Γράφει μέσα Κατερίνη. Ευχαριστώ πολύ. Φέρε και τα υπόλοιπα. Δεν χρειάζεται να με ευχαριστήσεις. Εμείς ευχαριστούμε για την υπόλοιπα. Για σήκωσα να το κάνω κάμερες. Πίσω έχει την υπογραφή μου στο μέτρο. Πανέμορφο. Αυτό δεν έχει τίποτα μέσα, γιατί για να βάζει το πάρα πολύ. Λοιπόν, εδώ είναι επίσης κάτι το οποίο θέλουμε να το φοράς, όποτε θα είσαι στην κερκίδα στους αγώνες της ομάδος. Γράφει πάλι Κατερίνη, μια γραβάτα. Δεν ξέρω αν φοράς γραβάτες. Φοράει, φοράει. Και μεγάλη γκάμα. Ωραία. Γράφει Κατερίνη κάτω. Το έχουν όλοι οι αντιδήμαρχοι και ο δήμαρχος αυτό. Το έχουμε κάνει και σε κάποιους φίλους δώρους. Και επειδή οι γυναίκες μας γκρινιάζουν εμείς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο, γιατί εξοδεύουμε χρόνο και χρήμα κτλ., ένα δώρο, ένα φουλάρι για τη σύζυγο με το σήμα της Κατερίνης. Δεν μπορούσαμε να βάλουμε την Αγία Κατερίνη πάνω στα αυτά, γιατί είναι, δεν είναι ωραίο πράγμα. Βάλαμε το οποίο το φιλοτέχνης βέβαια ο Δεσπότης. Ένα t-shirt που το φοράνε και οι φύλαθροι, από φέτος το φοράνε και στο γήπεδο και οι φύλαθροι κτλ. Που γράφει Κατερίνη. Μια κούπα να πίνεις τον καφέ σου, από που θα μιλάμε στο τηλέφωνο. Το πιο τέτοιο. Να πίνεις τον καφέ σου, επίσης γράφει Κατερίνη με κάπα αλφα, ταφ, έψιλον, ρο, γιώτα, νι, ήτα. Κατερίνη, άμα το καθίσεις και το. Ναι. Και επειδή χθες εμεθύσαμε, θα συνεχίσουμε και σήμερα με δύο μπουκάλια κρασί. Φέρει και τις σακούλες και τα αγροτικά προϊόντα. Καλό είναι και στο Σάρα και στο Βαγγέλη. Θα γεμίσεις τις βαλίτσες τώρα που πας Αμερική. Τώρα και αγάπη. Άντε Δημήτρη, ξημερώσαμε. Τρεις σακούλες. Αυτά είναι για εσένα στάτη. Ευχαριστώ πολύ. Προϊόντα εδώ του Δήμου μας. Ευχαριστούμε. Αφού εσύ θα παντρέχεις τα πράγματα εδώ με τους υπολείπους. Αυτό για σένα, Πρόεδρε. Με πολύ αγάπη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Ωραία. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ πάνω. Να είσαι καλά. Να ξέρεις ότι θα σε τιμήσουμε όλοι μας. Είμαστε εμείς στο πλευρό σου. Δεν θα χρειαστεί ελάχιστα πράγματα. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ.